Πες μας εσύ, Αντώνη, και την άλλη ιστορία που έχουμε στην πλατεία Αντιγονιδών, εκεί με τον 31χρονο. Εκεί την συμπλοκή, τι ακριβώς έχει γίνει? Ναι, ένα αιματηρό επεισόδιο με ρόπαλα και καδρόνια, το οποίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στην πλατεία Αντιγονιδών και με θύμα έναν 39χρονο Ιρακινό. Ουσιαστικά μια ομάδα ατόμων τον πλησίασε και τον ξυλοκόπησε με χτυπήματα στο κεφάλι και σε όλο του το κορμί και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι δυνάμεις αστυνομίας, βέβαια, που έσπευσαν εκεί εντόπισαν δύο Σύριους, τους οποίους πέρασαν χειροπέδες, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είχαν καμία σχέση με το επεισόδιο. Παρόλο το ότι όταν τους εντόπισαν είχαν κάποια αντικείμενα στα χέρια τους. Το θέμα είναι τώρα ότι εξετάζονται τα κίνητρα επίσης πίσω από αυτήν την επίθεση και υπάρχουν μάλιστα πληροφορίες, Μάνο, ότι ενδεχομένως να πρόκειται για ξεκαθάρισμα κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών. Αλλά όλα αυτά προς το παρόν είναι υποδιερεύνηση από τις ελληνικές αρχές.